πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, αυτό που λέχθηκε χθες από πλευράς της Υπουργού Δικαιοσύνης, ότι δηλαδή μελετάτε η ποινικοποίηση εναντίον προσώπων οι οποίοι καταγγέλουν ψευδώς κατά αστυνομικών και δεν αποδεικνύονται αυτές οι καταγγελίες. Και θέλουμε να μιλήσουμε με τον Κυριάκο Χαραλάμπου, τον πρόεδρο του Συνδέσμου της Αστυνομίας Κύπρου, για να δούμε τη δική τους αντίδραση σε σχέση με την εξαγγελία για την πρόθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Κύριε Χαραλάμπου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σοκράτους και κυρία Σάβα. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Λοιπόν, προφανώς και σας αφήνει ικανοποιημένους αυτή η εισήγηση, κύριε Χαραλάμπους, καθώς ήταν και ένα αίτημα των συντεχνιών των μέλων της αστυνομίας, σωστά? Ναι, σαφέστατα μας αφήνει πολύ ικανοποιημένους η εξαγγελία της Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως. Η μελέτη και η ετοιμασία και ακολούθως η πρόθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή, που όσον αφορά την ποινικοποίηση των ψευδών φανταστικών καταγγελιών από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οποιαδήποτε ανακριτική αρχή, συμπεριλαμβανομένου και της αντιπάτης αρχής, λοιπόν, ανεξάρτητης αρχής διερεύνησης σχετισμών και παραπώνων κατά αστυνομία. Ναι, κύριε Χαραλάμπους, επειδή δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα κάποια θέματα που αφορούν αυτή την εξαγγελία της Υπουργού Δικαιοσύνης. Επιχειρήσαμε να μας διευκρινιστούν από πλευράς Υπουργείου, αλλά μας λέχθηκε ότι θέλουν ακόμη λίγο χρόνο, προφανώς γιατί και αυτοί το επεξεργάζονται. Δεν ξέρω αν είχατε εσείς οποιαδήποτε ενημέρωση για αυτή την εξαγγελία, για να μας λύσετε κάποιες απορίες. Δηλαδή, πώς μια καταγγελία καταλήγει στο ότι είναι ψευδής, κύριε Χαραλάμπους? Να αναφέρω ότι το αίτημα αυτό είναι διαχρονικό του Συνδέσμου Αστυνομίας. Το γνωρίζουμε. Και είναι αίτημα το οποίο θέσαμε στους εκάστοτε υπουργούς δικαιοσύνης, όπως και το αίτημα αυτό το θέσαμε και στις συναντήσεις που είχαμε με την κυρία Κουκίδου, υπουργό. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ήδη στον ποινικό κώδικα, υπάρχει άρθρο για την ψευδή και φανταστική καταγγελία σε αστυνομικό από οποιοδήποτε πολίτη που είναι ποινικοποιημένο. Mm-hmm. Που αν προβεί οποιοδήποτε πολίτη σε μια ψευδή ή φανταστική καταγγελία σε αστυνομικό, τότε έχει τις επιπτώσεις του, παρουσιάζεται ενώπιον του δικαστηρίου για να του επιβληθεί ποινή που επιβάλλεται. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τις δηλώσεις της Υπουργού και τις προθέσεις της, θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα που θα βοηθήσει να αποφεύγονται αυτές οι ανεποάστατες καταγγελίες εναντίον των αστυνομικών από οποιοδήποτε πολίτη και χωρίς να έχει καμία επίπτωση. Είναι μια ρύθμιση που προκύπτει μέσα από τους αριθμούς που δίνει κάθε χρόνο η αρχή διερεύνησης παραπώνων, η ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης παραπώνων και ισχυρισμών της αστυνομίας. Θεωρώ ότι αυτό θα θεωρούμε εμείς ότι θα βοηθήσει και τους συναδέλφους στην πρώτη γραμμή να επιτελούν πιο καλά το καθήκον τους, χωρίς να με μειωμένο τον κίνδυνο να καταγγελθούν ανυπόστατα ψευδές ή φανταστικά. Mm-hmm. Από κάποιους πολίτες που έχουν αλλότριους σκοπούς. Ναι. Αυτό που αναμένουμε είναι ότι θα μας δοθεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο από την Υπουργό Δικαιοσύνης πριν τις 25 του μήνα που έχουμε προγραμματισμένη συνάντηση, για να θέσουμε και εμείς τις απόψεις μας στο πλαίσιο της διαβούλευσης που έχουμε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ναι. Κύριε Χαραλάμπους, να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή είπατε προηγουμένως ότι υπάρχει ήδη ο νομοθέτης έχει προνοήσει για τις ψευδείς και φανταστικές καταγγελίες κατά αστυνομικών, αλλά σε αυτή την περίπτωση μιλάμε συγκεκριμένα και εξειδικευμένα για αυτή την αρχή διερεύνησης παραπώνων κατά της αστυνομίας, σωστά? Όχι. Η Υπουργός, από ό,τι ανέφερε στις δηλώσεις της, το άρθρο θα περιλαμβάνει οποιαδήποτε ανακριτική αρχή. Οποιαδήποτε ανακριτική αρχή. Και τη αντιπά. Ναι, μάλιστα. Το ποινικό κώδικα τώρα υπάρχει η ψευδής και φανταστική αγγελία πρέπει να δοθεί σε αστυνομικό. Αντιλαμβάνεστε ότι η αντιπά δεν είναι αστυνομική ή οποιαδήποτε άλλη ανακριτική αρχή. Ναι. Είναι ξεκάθαρο ότι η ψευδής και φανταστική αγγελία πρέπει να δίνει στον αστυνομικό για να. Ναι. Αυτό όμως μπορεί ενδεχομένως και να οδηγήσει και σε άλλες ατραμπούς. Δηλαδή, κάποιος όντως να έχει ένα πραγματικό παράπονο κατά αστυνομικού και να διστάσει να το καταγγείλει, να υποβάλει το παράπονο του, γιατί μπορεί στο τέλος της ημέρας να κριθεί ότι αυτό είναι ανυπόστατο. Όχι. Αντίθετα. Αυτό γιατί? Θεωρώ ότι θα βοηθήσει. Μπορεί οποιοδήποτε πολίτης ο οποίος έχει παράπονο εναντίον οποιοδήποτε
αστυνομικού και είναι πραγματικό το παράπονο του, μέσα από τη διερεύνηση θα αποδειχτεί. Γι' αυτόν έχω αναφέρει και προηγουμένως ότι σύμφωνα με τους αριθμούς που δίνει η ΑΔΙΠΑ κάθε χρόνο, είναι πολύ πολύ μικρό ποσοστό που καταλήγει είτε σε πειθαρχική είτε σε ποινική δίωξη ενός οποιοδήποτε αστυνομικού. Αντιλαμβάνεστε όμως, εδώ που φτάσαμε, οποιοδήποτε έχει μια ποινική υπόθεση που την ελέγχει αστυνομία εις βάρος του, καταγγέλνει για ανώτρους σκοπούς, είτε συμβουλεύεται από κάποιους να προβεί αυτή την καταγγελία για ανώτρους σκοπούς που αντιλαμβάνεστε όλοι τη. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι ένα θέμα πολύ, το οποίο θα απασχολήσει τις επόμενες μέρες. Να είστε καλά, κύριε Χαραλάμπου, σας ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλό. Λοιπόν, αλλάζει ο χάρτης 4 μέρες πριν από τις τουρκικές εκλογές, κυρίες και κύριοι, μετά την παραίτηση και την αποχώρηση του Ιντζέ, ένας από τους υποψηφίους για την Προεδρία της Τουρκίας, ο οποίος, αν και καταλαμβάνει ένα πολύ μικρό ποσοστό στις δημοσκοπήσεις, εν τούτης φαίνεται ότι αυτό το ποσοστό μπορεί και να είναι καθοριστικός προς την αλλαγή του εκλογικού χάρτη. Πάμε στον